Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να υποστώ και εγώ το κούρεμα, άλλωστε είναι το ζητούμενο. Μισό λεπτό. Ξεκίνησα όμως κύριε Δέντια. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αν κρυώσετε φαντάζομαι ότι θα είναι επώδυνο. Προχωράμε, μην ξαναδιακόψουμε τον Υπουργό. Νομίζω πως τελικά οι έννοιες, οι φράσεις έχουν χάσει το νόημά τους παρακολουθώντας την συζήτηση έτσι όπως εξελίσσεται, διότι πια δεν ανταλλάσσονται επιχειρήματα, παρόλο ότι δίνονται απαντήσεις. Δεν υπάρχουν ανταπαντήσεις στη βάση ενός αντεπιχειρήματος, αλλά διατυπώνονται απόλυτα ψεύδι. Σαν και αυτά τα ψεύδι που έχουν κατακλείσει την δημόσια συζήτηση, το δημόσιο διάλογο και παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες για ευνόητους λόγους που γνωρίζετε και σχετίζονται με τις αλλαγές στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως, τουλάχιστον εδώ πέρα μιλάμε επί ίσης ώρης. Έχουμε όλοι τον ίδιο χρόνο. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει, ξέρετε, κύριοι της αντιπολίτευσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι γιατί δεν καλούνται οι άνθρωποι μας, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του κόμματος και δεν έχουν χρόνο, αλλά γιατί από το πρωί εκτελεστές συμβολέων κάνουν μια επίθεση που δεν έχει γίνει προηγούμενα ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο. Και είναι η επίθεση της διαπλοκής, η οποία υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι αναγκασμένος να ξεκινήσω κάνοντας τρεις αναγκαίες αποσαφηνίσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Πρώτα απ' όλα, ότι η μεταφορά στο υπερταμείο δεν σημαίνει ότι το δημόσιο χάνει την περιουσία του. Στο δημόσιο παραμένει η περιουσία, αλλά και πηγαίνει για να αξιοποιηθεί. Και αυτή είναι μια βασική διαφορά σε σχέση με τις λύσεις που είχαν επιλεγεί στο παρελθόν. Δεύτερον, ότι μεταφορά δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Ακούστηκε κατά κόρον, εννοείται να μην το καταλαβαίνετε. Και τρίτον, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν είναι σε εγγύηση των δανείων της χώρας. Αυτά βεβαίως εννοείται να τα αγνοείτε συνεχώς στην συζήτηση. Όπως δεν αντιλαμβάνεστε ότι το ταμείο αυτό προέκυψε μέσα από την περσινή διαπραγμάτευση και ήταν το ανάχωμα απέναντι στην πολιτική των ιδιωτικοποίησεων. Απέναντι στην πολιτική την οποία ήταν η δικιά σας μόνο πρόταση και αναφέρομαι στην προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ξέρετε, κληρονομήσαμε την χρεοκοπία που είχατε φέρει στη χώρα. Κληρονομήσαμε την καταστροφή, την κοινωνική καταστροφή. Δυστυχώς, ξέρετε, στα κράτη δεν μπορεί να κάνεις αποποίηση κληρονομιάς. Και είμαστε αναγκασμένοι σήμερα να διαχειριζόμαστε αυτά για τα οποία εσείς ευθύνεστε και οδηγήσατε σε αυτό το σημείο την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Αυτό που δεν καταλάβατε είναι το εξής, ότι αυτή η συμφωνία, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, πέρυσι το καλοκαίρι, είχε ορισμένα ανοιχτά πεδία για διαπραγμάτευση. Δεν ήταν μια κλειστή συμφωνία σε όλα τα σημεία. Και αυτά δώσαν την δυνατότητα να κερδίσουμε κάποια πράγματα, όπως έχουμε και κάποια μπροστά μας. Είδα λοιπόν αυτές τις μέρες και άκουσα χθες και τον λαλίστατο κύριο Γεωργιάδη, εν τη ρήμη του λόγου του, σε μια κρίση ειλικρίνειας, να λέει προς τον Υπουργό Οικονομικών: «Καλά, Υπουργέ, όσο είσαι εσύ, λες ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθούν επιχειρήσεις. Και αν φύγεις, ειλικρινά το αντιλαμβάνομαι. Εάν σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο Γεωργιάδης Υπουργός Οικονομικών, όχι απλώς θα ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, θα μπουν και άλλα τόσα». Αυτό ειλικρινά το παραδέχομαι, ήταν το μόνο ειλικρινές που ακούστηκε μέσα σε αυτή την αίθουσα μέχρι τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, ιδιαίτερα για τα θέματα της ενέργειας, ουσιαστικά αναδιοργανώνεται η ελληνική αγορά ενέργειας και ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος αλλαγών που έχουν συμβεί από πέρσι το Σεπτέμβριο στο συγκεκριμένο χώρο. Ουσιαστικά χτίζουμε αυτό που ονομάζουμε ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Εναρμονιζόμαστε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες στην κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς. Ποτέ άλλοτε δεν είχαν συμβεί σε θεσμικό επίπεδο τόσα πολλά στον τομέα της ενέργειας όσο έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Θα σας τα θυμίσω. Πρώτα απ' όλα, το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής για το νέο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
μια προσπάθεια να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις στρεβλώσεις σε σχέση με την διείδηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα που οδηγήσανε πράγματι σε μεγάλου είδους ανομαλίες και μία από αυτές είναι και το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ, του ΛΑΓΕ, που προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε κάποια στιγμή να ισορροπήσουν τα πράγματα. Δεύτερον, ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός ΔΕΗ ΑΔΜΙΕ, ο οποίος αποτελεί σήμερα ένα διαφορετικό δείγμα γραφής σε σχέση με τα δίκτυα και κατοχυρώνει τον δημόσιο έλεγχο των δικτύων. Και σας πληροφορώ ότι αυτό το εγχείρημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δρομολογείται και προχωράει ικανοποιητικά, βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, είναι κάτι που το παρακολουθούν με ξεχωριστό ενδιαφέρον πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη. Θεσμοθετήσαμε τις δημοπρασίες στο νόμο έναντι της μικρής ΔΕΗ. Έναν μεταβατικό μηχανισμό, ο οποίος θα υποβοηθήσει στο άνοιγμα της αγοράς. Εφαρμόσαμε τη διακοψιμότητα, η οποία είναι μια πολιτική για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας. Καταργήσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Ήταν το πρώτο νομοσχέδιο τον περασμένο Νοέμβριο, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ενσωματώσαμε τις διεθνείς συμβάσεις για τις εξωχώριες έρευνες υδρογονανθράκων. Την ίδια στιγμή υλοποιούμε το μεγάλο στρατηγικής σημασίας έργο του ΤΑΠ, το οποίο υλοποιείται στη χώρα μας με πρωτοφανείς ρυθμούς και θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα παραδοθεί σε σχέση με άλλες υπόλοιπες χώρες, είτε ευρωπαϊκές είτε εξ Ανατολών μας. Ασκούμε μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική που έχει αποτελέσματα και εγγυάται με βεβαιότητα ότι η χώρα γίνεται πράγματι ένας ρυθμιστής στην ευρύτερη περιοχή, μετατρέπεται σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Ταυτόχρονα, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, μέσα σε αυτή την εποχή της μεταβατικότητας, σχεδιάζει και προχωράει σε μια στρατηγική συμπράξεων που δεν θα τον οδηγήσουν στην συρρήκνωση, αλλά στην ενδυνάμωσή της μέσα στο νέο πλέον τοπίο. Σήμερα η ενέργεια, όπως και η οικονομία, ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης, δεν γνωρίζει σύνορα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν οι επιχειρήσεις, δημόσιες, γιατί για αυτές ενδιαφερόμαστε, να μην μπαίνουν μέσα. Και να είναι και ανταγωνιστικές. Και δεν καταλαβαίνω, και απευθύνομαι στους αδέλφους του ΚΚΕ, όταν σας άκουσα πριν και το προσπεράσατε έτσι. Δηλαδή, τι θέλετε, το δημόσιο να ασκεί όπου ασκεί, σε εκείνα τα πεδία που πρέπει να παρεμβαίνει επιχειρηματική δράση και να μπαίνει μέσα? Δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα διαφορετικό δείγμα γραφής με προστασία των δικαιωμάτων και των όρων εργασίας, αλλά ταυτόχρονα παρεμβαίνοντας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, διασφαλίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων? Γιατί τα προσπερνάμε αυτά? Δεν έχουμε βγάλει τίποτα πια ως συμπέρασμα από την μεγάλη ιστορική εμπειρία που έχουμε στην αριστερά? Το ερώτημα που θα ήθελα να απευθύνω προς τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης είναι το εξής. Αλήθεια, εσείς τι σχεδιάζατε στον τομέα της ενέργειας και έρχεστε εδώ πέρα και βάζετε ερωτήματα και μας κουνάτε το δάχτυλο? Θα σας πω εγώ τι σχεδιάζετε. Την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΑΔΜΙΕ. Το ακυρώσαμε. Πάρτε μια κόκκινη γραμμή λοιπόν, κύριε Βαρβιτσιώτη, επειδή ρωτήσατε για κόκκινες γραμμές. Σχεδιάζατε την μικρή ΔΕΗ. Το ακυρώσαμε. Πάρτε μια δεύτερη κόκκινη γραμμή λοιπόν. Υπάρχει το 17%. Επιλογή σας. Το πήγατε στο ΤΑΙΠΕΔ. Σας ερωτώ λοιπόν όλους και θα ήθελα ένα προς ένα τους εκπροσώπους των κομμάτων πλην του ΚΚΕ, γιατί ξέρω τη θέση του, να μας πούν εδώ πέρα. Θέλετε να πουλήσει το ΤΑΙΠΕΔ το 17%? Η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει τοποθετηθεί. Θέλετε? Πάρτε λοιπόν και ο κύριος Τσακαλώτος και η κυβέρνηση, και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η στόχευσή μας, το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, διότι ήταν η εντολή που λάβαμε το Σεπτέμβριο. Και βάσει αυτής της εντολής θα κριθούμε. Πέστε λοιπόν και μην κρυβόσαστε. Πέστε λοιπόν και μην κρυβόσαστε. Πέστε λοιπόν και μην κρυβόσαστε. Διότι όλο αυτό το διάστημα και στον ΑΔΜΙΕ και στη μικρή ΔΕΗ με τους δανειστές ήσασταν.
με τους δανειστές ήσασταν. Δεν ενισχύσατε αυτό το μέτωπο υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων. Απάλλοι απέναντι ήσασταν. Διότι έχετε αυτή τη στιγμή χάσει την δυνατότητα να διατυπώνετε την παραμικρή εναλλακτική συγκεκριμένη πρόταση. Σε ένα πράγμα είστε σαφείς. Στην υπεράσπιση της διαπλοκής. Το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Και δεν έχετε αντιληφθεί ότι όταν η σημερινή κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρχουν νόμοι, θα ισχύουν για όλους. Και αυτό έγινε χθες. Νόμος για όλους, όχι στην ανομία, όχι στο καθεστώς που εσείς εκτρέψατε της διαπλοκής και της αδιαφάνειας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλα θέματα ενδιαφέροντα που θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για την ενέργεια. Τι λέτε για τη ΔΕΠΑ, την εταιρεία που συμμετέχει στον βουλγαρικό αγωγό και στον πλωτό που θέλει να συμμετάσχει και στηρίζει τα project αντίστοιχα στον πλωτό σταθμό φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Να υλοποιήσουμε την πρότασή σας που ήταν το συνολικό ποσό του δημοσίου του 65% που το είχατε περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ να ιδιωτικοποιηθεί και να έχει μηδέν πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, μηδέν το ελληνικό δημόσιο στον χώρο του φυσικού αερίου. Γι' αυτά λοιπόν πρέπει να μιλήσετε. Σ' αυτά λοιπόν τουλάχιστον ή υπερασπιστείτε τις προηγούμενες επιλογές με ειλικρίνεια ή κάντε την αυτοκριτική σας. Εν πάση περιπτώσει πέστε κάτι. Αυτή λοιπόν ήταν η αντίληψη των ιδιωτικοποιήσεων που είχατε. Αδιαφορώντας για την παραγωγή στην Ελλάδα, αδιαφορώντας να θέτετε κριτήρια για το τι τελικά χρειάζεται, για το τι τελικά έχει ανάγκη ο τόπος. Το μόνο που κάνετε όλους αυτούς τους μήνες, είτε στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης, είτε στην δεύτερη, είναι αυτό που ονομάζουμε υπονόμευση. Υπονόμευση με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, ψέματα, ανηλικρίνεια, στρατηγική αμηχανία. Είναι όλα αυτά που αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Τα αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά και παρόλο αυτή την μαζική ιστερία, αυτή την πλήση που σας παρέχουν ως βοήθεια οι φίλοι σας, οι καναλάρχες που βλέπουν να βυθίζεται το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, παρόλα αυτά ο κόσμος εμφανίζεται όριμος. Και αναγνωρίζει την ειλικρινή προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης που με ανιδιοτέλεια, με ηθικό πλεονέκτημα, με ηθικό φορτίο, αξίες σε δύσκολες καταστάσεις προσπαθεί να χαράξει ένα διαφορετικό δρόμο. Και αυτή η αναγνώριση είναι εμάς που μας γεμίζει δύναμη να προχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας αναφερθώ και σε μια άλλη πρόταση σε σχέση με τις ενεργειακές επιχειρήσεις, που αποτελεί και αυτή ένα κληρονόμιο, μια κληρονομιά που βρήκαμε από εσάς. Και μια και δεν μπορούμε, όπως είπαμε, να κάνουμε αποποίηση κληρονομιάς, είμαστε αναγκασμένοι και σε αυτό το μέτωπο να δώσουμε την αντίστοιχη μάχη υπεράσπισης των συμφερόντων. Αλήθεια, ποια είναι η πρότασή σας για τα ΕΛΠΕ? Για τα ΕΛΠΕ συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο μέσα εκεί με ένα ποσοστό 35% και 42% έχει ο ιδιώτης μέτοχος. Το είχατε περάσει στο ταμείο. Έχουμε δύο χρονιές όπου η διοίκηση, αυτή η διοίκηση των ημετέρων, των κολλητών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πετύχει ρεκόρ κερδών. Ρεκόρ κερδών. Να το ιδιωτικοποιήσουμε και αυτό? Να φύγει το δημόσιο από αυτόν τον κρίσιμο τομέα? Τι λέτε? Σε αυτά όλα πρέπει να πείτε. Σε αυτά όλα πρέπει να πείτε. Δεν μπορείτε πλέον να κρύβεστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε απλά και μόνο για να διαχειριστεί την εφαρμογή της συμφωνίας του προηγούμενου καλοκαιριού. Παρόλο ότι σας είπα ότι αυτή έχει ανοιχτά πεδία σύγκρουσης, διαπραγμάτευσης, σε κάποια από τα οποία κερδίσαμε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα ίσως όχι. Μην αποζητάτε από εμάς βεβαιότητες στις δύσκολες συνθήκες που βρισκόμαστε, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι η επιτυχία των προσπαθειών μας εξαρτάται και συναρτάται από το ευρωπαϊκό πρώτα απ' όλα πλαίσιο. Γι' αυτό βλέπετε
κάτι που δεν μπορείτε να το κατανοήσετε εσείς, πρωτοβουλίες όπως αυτή τη Συνόδου των Χωρών του Νότου, αποσκοπούν στο να αλλάξουν τους συσχετισμούς μέσα στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να γίνει κατορθωτό, να έχουμε μια διαφορετική πορεία στην ίδια τη χώρα μας. Εμείς λοιπόν δεν ήρθαμε απλά και μόνο για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία, έστω με μια διαχείριση που η οποία διακατέχεται, χαρακτηρίζεται από μια χρηστή αντίληψη των πραγμάτων, κάτι το οποίο δεν το είχατε εσείς. Θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε από τον ελληνικό λαό και να είστε βέβαιοι ότι θα το επιχειρήσουμε μέχρι τέλους. Κύριε Παρεμπιτσιώτη, για ποιο πράγμα? Κύριε Πρόεδρε, για ποιο πράγμα ζητάτε το λόγο? Ονομαστικά. Ονομαστικά, κύριε. Δεν είπε ονομαστικά. Ακούστε, θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό, μη με διακόπτετε, και δεν θα ξαναδώσω ποτέ το λόγο, διότι αν οι υπουργοί ρωτάνε και ο κάθε βουλευτής σηκώνεται και λέει προσωπικό, οι συνάδελφοι που έχουν γραφτεί δεν θα μιλήσουν ποτέ. Λοιπόν, επειδή τρεις φορές έκανε το ερώτημα και είστε εισηγητής, ορίστε, για ένα λεπτό απαντήστε. Δύο πράγματα θέλω να πω στον κύριο υπουργό. Ας πει στον κύριο Πιτσιόλα του ΤΑΙΠΕΔ να εξαιρέσει τις εταιρείες που είπε από τη λίστα από τις επικείμενες αποκρατικοποίησης. Τι διοίκηση έχουμε? Την έχετε 2 χρόνια. Τη διαπραγμάτευση κάνατε. Γιατί δεν εξαιρείτε? Στη λίστα όμως του ΤΑΙΠΕΔ είναι προς αποκρατικοποίηση και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΣ και το 30% των ελληνικών πετρελαίων. Και αν θέλετε να ξέρετε κάτι για τη ΔΕΗ, έτσι όπως συμφωνήσατε στο μνημόνιο να μειώσει το 50% των πελατών της, να φτάσει ως το 50% του ελληνικού πληθυσμού και στο 50% της παραγωγής, χωρίς να πάρετε ούτε ένα ευρώ, δείχνει πόσο λάθος επιλογή ήταν. Γιατί αν είχατε συνεχίσει την επιλογή της μικρής ΔΕΗ, θα είχαν ήδη εισρεύσει κοντά στα 4 δισεκατομμύρια στο ταμείο της ΔΕΗ. Δεν θα ήταν μια εταιρεία με τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που στη δικιά σας διοίκηση έχει αποκτήσει 2 δις περίπου ανεξόβλητους λογαριασμούς και σήμερα η ΔΕΗ κινδυνεύει. Κύριε Υπουργέ, εμείς έχουμε σαφή θέση. Το θέμα είναι ότι εσείς προσπαθείτε συστηματικά να πείτε, να διαστρεβλώσετε την πραγματικότητα. Ξέρουμε τα εσωκομματικά σας προβλήματα. Απευθυνθείτε στους συναδέλφους σας υπουργούς να μην υπογράψουν τις αποκρατικοποιήσεις που υπογράφουν. Ξέρουμε τις αντιδράσεις που είχατε για το ελληνικό. Ολοκληρώστε, κύριε Παρεμπιτσιώτη. Τώρα να δούμε πότε θα αντιδράσετε και με ποιο τρόπο θα αντιδράσετε στις επικείμενες αποκρατικοποιήσεις των νερών. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, ελάτε. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Ρωτήσατε. Και συνεχώς κατά την άποψη... Καταρχήν δεν σας έδωσα το λόγο και καθίστε κάτω. Ναι, ωραία, παρακαλώ και εγώ με ευγένεια, καθίστε κάτω και αν σας δώσω το λόγο. Και μην διανοηθείτε να με ξαναδιακόψετε. Μην το διανοηθείτε. Λοιπόν, όταν ερωτάτε... Μιλάω, κύριε Σκουρλέτη. Μιλάω. Όταν μιλάει ο Προεδρεύων, ο ερωτών ακούει. Λοιπόν, απευθυνθήκατε 10 φορές και λέγατε σας ερωτώ. Γι' αυτό είπα και στον κύριο Βαρβιτσιώτη, ως εισηγητής άπαξ σας δίνω το λόγο. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν σκοθούν άλλοι 5 και απαντήσουν, θα απαντήσετε και στους 5 και οι συνάδελφοι θα μιλήσουν αύριο, μετά την ονομαστική ψηφοφορία? Λοιπόν, για ένα λεπτό, για ισονομία, και να μην ερωτάτε άλλη φορά. Η κυβέρνηση δεν ερωτά την αντιπολίτευση. Ορίστε, έχετε το λόγο. Σας βάζω, επειδή 2 άφησα στον κύριο Βαρβιτσιώτη, 2 και σε εσάς. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλους τρόπους και να έλεγα επί του προσωπικού, αλλά... Εντάξει. Έτσι. Άλλη μόνη. Άλλοι τρόποι με παλιά καραβάνα στο Προεδρείο αντιμετωπίζονται. Κύριε Βαρβιτσιώτη, είχατε μια ευκαιρία να μας πείτε τι λέτε για την πώληση του 17%. Μας είπατε διάφορα άλλα πράγματα, γι' αυτό και πάλι κρυφτήκατε. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, προσέξτε να δείτε. Εμείς, παρόλο ότι παραλάβαμε το αποτύπωμα των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόσατε τα τελευταία χρόνια και οδηγήσανε σε αυτά τα ληξιπρόθεσμα, για πρώτη φορά με τις κινήσεις που κάναμε και τις ρυθμίσεις των 36 δόσεων, σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο βρίσκεται σε ρύθμιση και εξυπηρετείται. Και για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, το απόλυτο νούμερο των χρεών προς την ΔΕΗ μειώνεται. Ταυτόχρονα συνέβη και κάτι άλλο.
το οποίο δεν το λένε οι φίλοι σας οι καναλάρχες. Για πρώτη φορά έχουμε την έκπτωση του 15% συνέπειας και αυτός εδώ ο κόσμος, μεροκαματιάρης, οικογενειάρχης, επιχειρήσεις, βλέπουν να πληρώνουν λιγότερους λογαριασμούς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δικών μας παρεμβάσεων. Και θα δείτε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, διότι εμείς και στόχευση έχουμε και κυρίως κάνουμε τη δουλειά μας με καθαρούς όρους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, ελάτε.